Πεδίο σφοδρών βομβαρδισμών έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο Χάρκοβο, όπου αργά χθες το βράδυ ρωσικές δυνάμεις έπληξαν ένα πυρηνικό ερευνητικό κέντρο. Νωρίτερα χθες, στην πόλη Λβίβ, βομβάρδισαν μια αποθήκη καυσίμων και στρατιωτικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα τον τραυματισμό 5 ανθρώπων. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι καταρρίφθηκε χθες το βράδυ ρωσικός πύραυλος στο Βολίν, βόρεια της Λβίβ, ενώ αποθήκες πετρελαίου χτυπήθηκαν και στο Ρίβνεο. Υπό ρωσικό έλεγχο έχει τεθεί σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές και η πόλη Σλάβουτιτς, όπου διαμένει το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού του Τσερνόμπιλ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για 3 νεκρούς. Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η κατάσταση στην πολιορκούμενη πόλη Τσερνίχιβ, όπου 130.000 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι, ενώ 44 έχουν τραυματιστεί βαριά και δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός πόλης για να τους παρασχεθεί απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Από την πλευρά του, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας, στην τελευταία του ενημέρωση, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δεν ολοκλήρωσε κανένα από τα προκαθορισμένα έργα της το Σάββατο, αλλά έχει εν μέρει επιτύχει σε ορισμένες περιοχές, ενώ οι δυνάμεις σε πολλά μέρη σε όλη την χώρα ήταν υπό ανασυγκρότηση. Ανέφερε ότι ορισμένες μονάδες του 35ου στρατού, συνδυασμένων όπλων και ρωσικών χερσαίων δυνάμεων, υπέστησαν σημαντικές απώλειες, ανασυγκροτήθηκαν, ενώ αρκετές μονάδες είχαν διατεθεί στην περιοχή του Τσερνόμπιλ. Στη βαριά βομβαρδισμένη πόλη Χάρκοβο, στη βορειοανατολική Ουκρανία, οι ρωσικές προσπάθειες είχαν ως κύριο στόχο την αναπλήρωση των τρεχουσών απολειών, την αποκατάσταση του εξοπλισμού και το χτύπημα σε μη στρατιωτικές υποδομές της πόλης. Αρκετές χώρες έχουν υποσχεθεί να στείλουν αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυράβλους, καθώς και ελαφρύτερο οπλισμό. Ωστόσο, ο Ζελένσκι τόνισε ότι το Κίεβο χρειάζεται τάγκς, μαχητικά αεροσκάφη και οπλικά συστήματα κατά πλοίων. Αυτά τα έχουν οι εταίροι μας και απλά μαζεύουν σκόνη εκεί που είναι. Όλα αυτά είναι όχι μόνο για την ελευθερία της Ουκρανίας, αλλά για την ελευθερία όλης της Ευρώπης, δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα αργά το βράδυ του Σαββάτου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.